για να εστιάσετε εδώ το λέω. Βάλτε όλη τα αυτιά της καρδιάς. Και σκεφτείτε κάτι όμορφο. Μη σκεφτείτε με τα παιδιά, γιατί το πρωί μπορεί να τις έχει φάει. Την πρώτη φορά που το πήρα τα αγκαλιά και ήταν όλα με λιγάλα. Βάλτε το μέσα. Μία καλή στιγμή. Μπορεί να είναι και ένα ήλιο βασίλεμα. Και παρατηρήστε την αναπνοή σας. Αρχίζει και χαλαρώνει εδώ. Εγώ επειδή το κάνω συνήθως, αμέσως. Και το θέμα μου είναι να ανοίγω αυτό εδώ. Άμα δεν τα ανοίγω, δεν θα ανοίξει εδώ. Θα σφίξουν αρτηρίες. Θα αρχίσουν πολλά θέματα. Εξάλλου εδώ είναι, δεν είναι τυχαίο που είναι η αναπνοή του λυγμού. Εδώ. Ένας άνθρωπος που ξέχασε να κλαίει και εύχομαι να μην το βρει με άλλο δρόμο όπως εγώ. Δεν υπάρχει πιο δυνηρό πράγμα και πιο καλύτερη είσοδο στις σοβαρές ασθένειες. Γιατί κάποιοι μαθαίναμε να αντέχουμε, ήμασταν τα μεγαλύτερα παιδιά. Έπρεπε να μην κλάψουμε για τη μαμά, για τον μπαμπά, μήχη, για κανέναν. Και σταγγίξαμε. Λοιπόν, η αναπνοή του λυγμού είναι εδώ. Ήσουνα τότε που της έδειξε η Σοφία. Λοιπόν, εδώ και μόνο, εάν πάρω εδώ την αναπνοή, όχι εδώ κάτω που είναι για να μιλάμε και να είναι χαλαρά και τα παιδιά μας ή να τραγουδάμε, εδώ είναι... Μπαίνω κατευθείαν σαν τα μωρά στο κλάμα και όταν δεν γίνεται πρέπει να το κάνει τεχνητά. Και θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Γιατί έχουμε σακατέψει τα αγοράκια μας. Δεν σας στέλνει μεγάλη που τους βρίζεται η μάνα σου. Και εμείς μανάδες είμαστε που τους κάναμε. Λοιπόν, μη κλαίς, τα αγόρια δεν κλαίνε. Εμείς οι άντρες. Και μετά δεν έχουν συνέστημα οι άντρες, γιατί ποιος τους το έμαθε. Ή άμα πάνε να βγάλουν κάτι σε συνέστημα, τα ακούμε. Γιατί εμείς είμαστε πολύ συναισθηματικές και οι δύο... Και τα δύο μέρη του εγκεφάλου μας έχουν συναισθηματικά κέντρα, ενώ ο άντρας έχει μόνο σε ένα. Εμείς μιλάμε στο τηλέφωνο, κουτσομπολεύουμε, θάβουμε κίνηνε, φτιάχνουμε και το φαγητό, φωνάζουμε και στο παιδί. Ο άντρας δεν μπορεί να κάνει τόσα πράγματα μαζί. Και ο άντρας είναι στη σπηλιά. Είναι αυτός που θα φροντίσει τις ανάγκες, την ασφάλεια. Δεν μπορεί να κάθεται να σκουπίζει δάκρυα στον άλλον και να τα λέει, γιατί είμαστε και πληθωρικές με τόσο συνέστημα. Λέμε πάρα πολλά. Και πάει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του βάσει της βιολογίας του. Άλλη ομιλία αυτή, την κάνουμε άλλη φορά, διαφορές άντρα και γυναίκα. Πρέπει να μορφωθούμε σε αυτό, να πάρουμε γνώση. Δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε χωρίς να ξέρουμε βιολογία. Λοιπόν, η δουλειά του να σηκωθεί ο κύριος και να πει «Εδώ, άκουσα να σου πω, κάνε αυτό». Και γίνεται έξαλλη η άλλη. Ναι, τι λέτε, κυρία Σίμω, εύκολο είναι αυτό. Γεμίζει η αίθουσα. Κάτσε μου, χριστιανή μου. Αυτός ο άνθρωπος αυτό μπορεί να κάνει, να σου δώσει λύσεις. Είναι ο φύλακας της σπηλιάς. Σου πει, πάρε αυτό, κάνε εκείνο. Αυτή θέλει συνέστημα όμως. Που δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι στη βιολογία του. Και δεν με νιώθεις και δεν με ακούς και με γράφεις και... Έτσι. Προσέξτε λίγο αυτή τη βιολογία. Τι λέτε. Το καπάκι δεν το κλείνει στην τουαλέτα. δεν θα το κλείσει. Είναι στη βιολογία του. της τουαλέτας. Και λέει με τα πολλά της λέω, άκουσα να σου πω, της λέω κάποια, με αυτά που ακούω δεν βάζει το κουταλάκι στο πλυντήριο, δεν κλείνει το καπάκι. Λοιπόν, σε βλέπω να μείνεις μόνη σου και μετά να παρακαλάς να μπει κανένας άντρας να αφήσει το καπάκι ανοιχτό. Δεν υπάρχει καπάκι καν. Θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο άντρας και πώς η γυναίκα. Πότε θα είναι. Όχι, είναι η βιολογία, ρε. Εγώ θα κάνω διάφορα, αλλά είναι σημαντικό. Έχει και πολύ γέλιο αυτή. Έχει πολύ γέλιο. Λοιπόν, πάτε εσείς τώρα και λέει θα προσανατολιστώ εγώ και βράδυ να οδηγήσω. Δεν βγαίνει, αγάπη μου, στο οπτικό μας πεδίο. Έχουμε περιφερειακή όραση, αλλά σε θέματα προσανατολισμού και βράδυ δεν έχουμε. Ο άντρας το έχει. Φροντίστε να μην τα έχει πιει, να σας πάει. Λοιπόν, γιατί λέει η γυναίκα, πιάσε το βούτυρο από το ψυγείο. Ανοίγει ο άνθρωπος, κοιτάει. Και δεν έχει.
Δεν έχει βούτυρο. Πού είναι το βούτυρο, εκεί είναι, δεν το βλέπεις, στραβός είσαι. Όχι, δεν το βλέπει. Γιατί έχει focus, αντίληψη, οπτική. Δεν έχει την περιφερειακή, τη δικιά μας που εμείς τα ελέγχουμε όλα. Γι' αυτό τρελαινόμαστε. Έτσι. Πρέπει να τα μάθουμε αυτά, γιατί τσακώνεστε λάθος, έχετε αγόρια από κάτω, οι άντρες σας εδώ, και χαίρομαι που έχουμε άντρες, πρέπει να ανδρώσουν τα αγόρια τους. Ποιος το κάνει αυτό σήμερα? Λούλους τους έχουμε κάνει. Αφού δεν έχει μοιηθεί ο άντρας ο πατέρας, πώς θα μοιήσει το γιο του? Έτσι δεν είναι? Τι είναι, λέει την άλλη φορά, θυμάμαι, βγαίνουν αυτοί οι ευέλπιδες με το σπαθί. Και λέω, αυτοί τώρα έχουν μοιηθεί και πήραν και σπαθί, ρε. Ας το καλό. Παλιά γινόταν αυτό. Τι έκανε, από τι δοκιμασίες παίρναγε το αγόρι για να μπορεί να κρατήσει το όπλο ή το ξύφος? Πρέπει να το έχεις αυτό, να έχεις μοιηθεί. Υπάρχει ένα ωραίο που έχω, είναι ένα παραμύθι για το Σιδηρόγεννο που δείχνει πώς μοιούμε τους άντρες και τα αγόρια, γιατί και άντρες μας είναι αμοιητοί. Έτσι. Άλλη ιστορία, πού τη θυμήθηκες? Μία σου έδωμα ένα. Γράψε μία σε αυτό. Λοιπόν, για να έχουμε ασφάλεια, πρέπει να αισθανόμαστε λοιπόν ασφαλείς και προστατευμένοι. Δεν μπορώ εγώ να πω σε αυτό εδώ το χώρο και το κοιτάω. Τι ωραία σχέδια, όλα, τι λέει εκεί πέρα. Στο κέντρο σχολικής μελέτης μας αρέσει. Τι λέει, ησυχία, σεβασμό, αυστηρά και τεχνή. Ωραία. Τι απαγορεύεται αυστηρά? Η διακρίση. Πώς, μονοχής, οικονομίας, μονοχής. Και όμοια πιατία τα μασάει, έτσι. Πες το καλέ, ωραία. Λοιπόν, απαγορεύοντας τη διακρίση, ο εκφοβισμός, οι βομολογίες, οι χειρονομίες, ο βανδαλισμός του χώρου, το τρέξιμο, η ρήξη από τη μέρα. Μπορώ να μπω εγώ εδώ και να κάνω βανδαλισμό σε καρέκλες ή πράγματα. Αλλά και τα παιδιά μας, όταν δίνονται έτσι ωραίοι κανόνες με τις κονίτσες, με λίγο το χιούμορ, το απαγορεύονται αυστηρός, έτσι. Και αυτά. Εκτελεί κανόνες. Και οι κανόνες είναι αυτοί οι οποίοι μας κάνουν να έχουμε ασφάλεια. Έρχεται το παιδί, δεν έχετε ορίσει. Πώς μαζεύει τα παιχνίδια του, πότε το κάνει. Τι πρέπει να κάνει, πότε να μπει στη μελέτη. Και ξαφνικά τρελαίνεστε, είναι 8 η ώρα και πρέπει να διαβάσει και αρχίζετε τις φωνές. Όχι, αγαπητοί μου. Θέλουν πρόγραμμα. Θέλουν ένα πινακάκι ευχάριστο με τα δικά του αυτοκόλλητα να διαλέξει, να το ζωγραφίσει. Και να πούμε ότι 7, το πολύ 7 και 4. Τους δείχνουμε και το ρολόι, θα είσαι καθίσει να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, τη μελέτη. Και σιγά σιγά μαθαίνουν. Εξάλλου τα έχετε σε ένα κέντρο που έχουν πρόγραμμα. Εκμεταλλευτείτε το αυτό, είναι έτοιμος ο δρόμος δηλαδή. Έτσι, δουλεύουν με πρόγραμμα τα παιδιά. Μετά, να μπορείς να προσδοκείς. Εάν δεν μπορείς να προσδοκείς κάτι καλύτερο, ποιος ο λόγος να θες να ζεις? Να μπορείς να προβλέπεις τη συνέχεια των γεγονότων μέσα από την εμπειρία. Να μην είναι η εξίσωση του Πυθαγόρα. Ωραίος είναι ο τύπος, αν δεν ερμήνευσε τον για τις σφαίρες που λέει οι μουσικές των εξισώσεων. Όχι. Να μπορώ να προβλέπω. Θα κάνω αυτό, θα γίνει αυτό. Θα κάνω αυτό, θα έχω αυτές τις συνέπειες. Θα κάνω αυτό καλά, θα προχωρήσω και θα είμαι εκεί. Θα χρειάζομαι λιγότερη δουλειά μετά. Και στο σπίτι, αλλά και εδώ. Θα έχω περισσότερη ώρα για παιχνίδι. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνουν και σχολική ηλικία. Μου είπες, έχεις και κάποιους εφήβους, ε. Πολύ ιδανικό. Η σχολική ηλικία είναι εδώ που θα τα μάθουν αυτά. Η αυτοεκτίμηση κτίζεται ξανά στην σχολική ηλικία. Δηλαδή, και εμείς να είμαστε μεγάλοι και να θέλουμε να βελτιώσουμε την αυτοεκτίμησή μας, πάλι θα κάνουμε πράγματα που κάνουν τα παιδιά σε αυτό το στάδιο. Εγώ είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και μ' αρέσω αυτό που είμαι, είναι της σχολικής ηλικίας. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση. Έτσι. Τώρα, τι έχουμε κάτω, δεν λέω σήμερα τα πολύ μαύρα, πολύ υψηλό δείχτη παραβιάσεων, σεξουαλικής κακοποίησης.
Έχουμε όλα αυτά τα άσχημα. Εκείνο που θα ήθελα να πω σαν πρόληψη είναι ότι στην προσχολική ηλικία το παιδί έχει αυξημένη τη σεξουαλικότητά του, γι' αυτό και θα έχετε δει ότι αυνανίζονται. Εκεί πρέπει να είστε προσεκτικοί, να μην το προσβάλλετε και κάνει τοξική ενοχή ή ντροπή με τη σεξουαλικότητά του. Να πεις, πήγαινε στο δωμάτιο ως τώρα να παίξεις. Έτσι, να μην κοπεί και αυτό, γιατί αυτό κάνει πάλι επίσης διαταραχές στη σεξουαλική ταυτότητα αργότερα. Αλλά το σημαντικό που θέλω να πω, γιατί είναι μεγάλα θέματα αυτά, έτσι, δηλαδή σας λέω φώτα μόνο να μπορέσετε να μαζεύετε πράγματα, είναι αν στην σχολική ηλικία παρουσιαστεί το παιδί να ασχολείται με σεξουαλικά, ερωτικά, να θέλει να δει, να θέλει να σηκώνει φουστανάκια, δεν ξέρω τι, αυτό σημαίνει ότι κάπου έχει ερεθιστεί το παιδί. Τώρα, πού δεν ξέρω, κυκλοφορούν περιοδικά, μιλάνε οι γονείς μπροστά έτσι, κάτι έχει συμβεί πίσω και το παιδί δεν έχει μιλήσει, γιατί δεν μιλάνε βέβαια και όλα στα παιδιά. Πάντως, χειρότερη μορφή κακοποίησης, να ξέρετε, είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Μεγάλο το τραύμα. Να ξέρετε ότι τους λένε survivors, δηλαδή επιβιώνουμε, σαν αυτά που βλέπετε στα reality. Λίγοι επιβιώνουν, μάλλον. Μεγάλο έτσι, τραύμα που πρέπει να ανοιχτεί, έστω και μεγάλος αν είναι κάποιος. Και να πω και το άλλο, ότι ακόμη και από τον καθαρό βιασμό σας σεξουαλική κακοποίηση, είναι ακόμη πολύ, πολύ μεγαλύτερη η ζημιά αν ένας γονιός έχει το παιδί, πώς να σας πω, σαν τη μικρή σύντροφο ή η μαμά σαν το μικρό σύντροφο. Ή τα κοιμίζουν μαζί στο κρεβάτι. Δεν υπάρχει χειρότερη μορφή. Λέγεται μη σωματική severe sexual abuse. Πάρα πολύ σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση. Είναι το αιμομικτικό που λέμε. Δεν είπα εγώ όχι, αλλά δεν πεταχόμαστε έτσι. Δεν έχω τελειώσει. Λέω ότι όταν ο γονιός κοιμίζει το παιδί μαζί, το παιδί ερεθίζεται, δεν κάνει. Εντάξει. Και είπαμε ότι, νομίζω είχαμε κάνει κουβέντα, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, να λέω ότι η μικρή μου πριγκίπισσα και να υπάρχει ερωτικό που είναι φυσιολογικό. Ο μπαμπάς θα ερωτευτεί την κόρη, η μάνα το γιο. Θέμα είναι να σταματήσει κάπου, για να μπορεί να διαχωριστεί το παιδί. Αλλιώς πάει κάτω και αυτό, σας είπα, από μία μορφή που λες δεν έγινε τίποτα σωματικά, δεν έχουμε κάποια απόδειξη, παρεβιάστηκε, αλλά είναι εξίσου πιο σοβαρή από την άλλη. Εντάξει. Τι κάνει η ασφάλεια μας, μειώνει την ανησυχία και το άγχος. Τώρα δεν θα προχωρήσω να λέω τα ίδια. Έχουμε θετικές πεπιθήσεις για νέες καταστάσεις. Τα παιδιά προσέχουν και συγκεντρώνονται στις εργασίες τους. Έχουν προθυμία όταν νιώθει ασφαλής για ερωτήσεις, αλλιώς τα παιδιά κρύβονται, δεν σηκώνουν χέρι, τα ξέρετε. Εκφράζουν άμεσα τη γνώμη τους και συμμετέχουν σε δραστηριότητες κοινωνικές, δηλαδή να μάθουν στο δημοτικό επίσης, δεν είναι μόνο η αυτοεκτίμηση, το συνεργάζομαι. Έτσι, να είμαι ανταγωνιστικός, αλλά να συνεργάζομαι και να έχω ομάδα παιδιών για φίλους. Ενώ το αντίθετο είναι κλείνονται στον εαυτό τους όταν υπάρχει ανασφάλεια, μεγαλύτερο άγχος, είναι διστακτικό με τις νέες καταστάσεις, δεν τολμάει εύκολα να βγει μπροστά. Έχει συμπεριφορά εσάμινας. Θα τα περνάω γιατί θέλω να μείνω σε πράγματα που θα βοηθήσουν. Τι γίνεται εδώ. Πρέπει πραγματικά καθημερινά αυτό και όχι μόνο για το σχολείο, κυρίως για το σπίτι, να ορίζονται, να καθορίζονται καθημερινά οι δραστηριότητες που έχουν από ακαδημαϊκά, από το σχολείο δηλαδή, και τι συμπεριφορές περιμένετε σε πρακτικής ρουτίνας. Δηλαδή θα τα βάζετε μέσα τα παιδιά. Σήμερα ποιος θα μαζέψει το τραπέζι. Σήμερα ποιος έχει να πάει τα σκουπίδια έξω. Έτσι, χρειάζονται και τα γράφουμε αυτά σε κανόνες. Οι κανόνες όμως, όπως θα σας δείξω, δεν είναι κάτι που το βάζουμε και είναι διάταγμα του κράτους. Είναι ευέλικτο. Αν δεν πάει κάτι καλά, το προσαρμόζουμε, γινόμαστε πιο ευέλικτοι. Το θέμα είναι να μην γινόμαστε πολύ αυστηροί. Αυτό είναι και τελείωσε. Εκεί θα βγάλει αντίδραση το παιδί.
Το φυσιολογικό παιδί θα βγάλει. Το παιδί που δεν είναι φυσιολογικό δεν θα βγάλει, αλλά θα βγάλει άλλα. Στο σπίτι, λοιπόν, πρέπει να οργανώσετε κανόνες. Τι επιτρέπετε, τι δεν επιτρέπετε, τι δραστηριότητες έχουμε, τι κάνουμε σε αυτό. Τα ρούχα στο πλυντήριο, ξέρω εγώ, να τα πηγαίνει. Τα παπούτσια του δεν ξέρω στη παπουτσοθήκη. Να ξέρετε πόσες σχέσεις, παιδιά, βάλλονται και ταλαιπωρούνται και καταστρέφονται από αυτά που τα θεωρούμε αστεία. Έτσι, το που θα βάλει τα παπούτσια ο άλλος και αν θα πάει τα ρούχα στο πλυντήριο. Ξέρεις, καλά βλέπω, είσαι εκπαιδευμένος. Και δώσ' του. Πίσω από αυτά όμως κρύβονται πάρα πολλά άλλα που δεν συζητάμε. Γιατί κουράστηκα κάποια στιγμή. Αν δεν είναι η δουλειά μου να λέω, ξέρετε, κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο και πέστε τους αυτό, θέμα είναι να καταλάβουν μόνοι τους τι θα κάνουν. Αλλά αφού είχα κουραστεί 4 χρόνια πια, να ακούω το κουταλάκι που δεν το βάζει στο ψυγείο και τα παπούτσια που τα αφήνει στο σαλόνι, λέω, Χριστιανή μου, έρχεσαι εδώ πέρα και πληρώνεις τόσα λεφτά να λέμε το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο, κάθε τόσο. Όχι. Κάνε κάτι άλλο, της λέω. Βρες, τι να κάνω, λέει η κυρία. Σου πω, λέω, αυτή τη φορά σου πω, γιατί δεν μπορώ να τα ακούω άλλο. Λέει, τι να κάνω. Λέω, να σου πω, τέτοια φουλάρια έχεις. Πάρε, λοιπόν, το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, και τα άφηνε και όλο αυτός εκεί, υπήρχε λόγος. Λοιπόν, και σκέπασέ τα. Και την άλλη μέρα θα σου πει, πού είναι τα καφέ μου παπούτσια. Πού τα έβαλα. Για δες τον κόκκινο λόφο, για δες κάτω από το πράσινο. Και δεν θα είσαι θυμωμένος. Αν δεν σε νοιάζει, να μπει γειτόνισσα ή η πεθερά σου και να τα δει αυτά. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα, δεν είναι τι θα πει ο κόσμος. Και αυτός άρχισε να γελάει. Λοιπόν, τα παπούτσια εξαφανίστηκαν από εκεί, αλλά υπήρχαν θέματα κουκουλωμένα να πούνε, γιατί τα άφηνε εκεί. Και πολύ θυμό άνθρωπος με άλλα πράγματα. Και δεν θύμωνε. Θύμωνε, λέει, και με τα παιδιά το πώς τους έβαζε τις φωνές. Και επειδή έβαζε, λέει, και σε μένα, και εγώ άφηνα συνέχεια ένα ζευγάρι παπούτσια ακόμη εκεί. Εντάξει, αυτά γίνονται τις περισσότερες φορές. Προσέξτε τον έπαινο τώρα. Αυτά τα μπράβο, μπράβο που λέμε στα παιδιά. Ο έπαινος για να είναι λειτουργικός πρέπει να είναι αληθινός. Και να είναι και αντάξιος. Δηλαδή περιγραφικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάκη, που έβαλες αυτό το βιβλίο στη θέση του και που έχεις και έτοιμη τη τσάντα σου. Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ, Κωστάκη, γιατί κατάφερες να μείνεις πάνω στη γραμμή και τα γράμματά σου να είναι διαφορετικά. Κάνουμε περιγραφή στον έπαινο, όχι ότι θέλουμε μπράβο γενικά. Γιατί και αυτό το παιδί με τα μπράβο, μπράβο, δεν είναι άσχημο, αλλά θέλει να παίρνει όλο μπράβο, μπράβο. Δεν είναι αυτή η ζωή. Έτσι. Να είναι πάνω στη συμπεριφορά ότι... Τάκη, παρατήρησα ότι κάθε μέρα γίνεται αυτός ο τσακωμός με τον αδελφό σου και φτάνεις να τον χτυπήσεις, να γίνεις ευβίαιος. Αυτή η συμπεριφορά σου χρειάζεται βοήθεια, δεν νομίζεις? Είναι τελείως άλλο που είσαι έτσι και που είσαι αλλιώς. Δεν την έχουνε. Ναι, το ξέρω, αλλά θα πεις να δούμε εμείς κάτι άλλο που μπορούμε ίσως να αλλάξει. Δηλαδή, γιατί πάμε χωρίς να το ενοχοποιήσουμε. Αυτή η συμπεριφορά χρειάζεται βοήθεια. Δηλαδή, από αυτόματα του λες απαγορεύεται. Αλλά δεν πετάς το απαγορεύεται για να θυμώσει. Τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει? Θα μπορούσα εγώ να σε βοηθήσω σε κάτι, να στο θυμίζω όταν αρχίσει να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, πάτε με συζήτηση αυτά όλα. Να είναι ατομικός, βέβαια, και ακριβής, έτσι. Αυτά τα είπα και πριν. Λοιπόν, αυτό με την τάξη είναι πάρα πολύ σημαντικό, το σχολείο να βάζει τους κανόνες. Και γενικά για γονείς και για σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε. Όχι γιατί το έκανες αυτό. Αυτό ενοχοποιεί. Είσαι, δηλαδή, διένοχος. Ακούμε κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν. Τι συνέβη?
Όταν πω τι συνέβη στο παιδί, το αναγκάζω να μου περιγράψει και να καταλάβω και τι ένιωσε για να φτάσει εκεί να το κάνει. Αυτή είναι η συνειδητότητα. Τι συνέβη? Ή τι συνέβη ως αποτέλεσμα των πράξεών σου που χτύπησε τον αδελφό σου? Σου στερήσαμε να βγεις στην παιδική χαρά. Ο αδελφός σου χτύπησε. Ό,τι είναι. Δηλαδή, όχι όμως με ενοχικό. Να δούμε τι συνέβη σαν αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς. Και πάντα μιλάμε για συμπεριφορά. Ούτε είσαι, ούτε κάνεις. Αυτά πάνε στην ταυτότητα και τελειώνουν. Όπως το σαπουνάκι λιώνει στο νηπτήρα που πλενόμαστε. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που ήθελες να πετύχεις? Και πέταξε την μπάλα έτσι, ας πούμε, και χτύπησε τον άλλον. Πώς αλλιώς θα μπορούσες να πετύχεις αυτό που ήθελες να κάνεις? Να ψάξει να βρει άλλες λύσεις. Εάν δεν πάμε έτσι προς τα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούνε νέους δρόμους. Γιατί από πού θα τους βρούνε? Αφού αυτοί είναι οι δρόμοι που έχουν μάθει και είναι αυτόματοι πιλότοι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μείνουν τα παιδιά και να συνειδητοποιήσουν πράγματα. Αυτή η συμπεριφορά σου χρειάζεται βοήθεια. Δεν συμφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ. Αυτά εκείνο μου πήρε τα μαθηνίδια. Θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε αύριο. Αισθάνομαι ότι θέλει βοήθεια και εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Αυτό. Είναι τελείως άλλο, ανθρώπινο. Έτσι. Εμείς τα κάναμε όλα αυτά, πράξη τόσα χρόνια σε αυτό το σχολείο. Να δούμε τον έλεγχο με τιμωρία. Ο έλεγχος με τιμωρία, όταν τιμωρούμε, κάτσε εκεί, πήγαινε στο καρεκλάκι σου, δεν θα βγεις έξω, και πολύ έτσι ακραία πράγματα σε όρια, κάνει εξάρτηση. Ένας βασικός παράγοντας εξάρτησης είναι η έλεγχη με τιμωρία. Επιθετικότητα. Πολύ λίγο καιρό προσαρμόζονται τα παιδιά και ξανά προς τη δόξα στραβά. Θα έρθει η εφηβεία και θα κάνουν τα δικά τους. Έτσι δεν έχετε μακροπρόθεσμο έλεγχο σε αυτά. Και βέβαια το σίγουρο που έχετε είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και αυτό. Τιμωρία σημαίνει να μειώνουμε την αυτοεκτίμηση, ταπείνωση αυτού, φόβος, αντίσταση, εχθρότητα, δυσανασχέτιση και μείωση αυτοσεβασμού. Και όπου και να βρεθεί μετά αυτό το παιδί, θα κάνει αγώνες δύναμης και αντιπαλότητας. Θυμάστε αυτές τις άδικες ομαδικές ποινές? Ένας δεν έγραφε ορθογραφία ή μίλαγε ένας, γράψτε 100 φορές. Εμένα με πιάνει με αυτά, ναι. Έλλειψη υπευθυνότητας. Με πιάνει, γιατί γενικά τα προσέχω. Ή αυτό, πάνω από το κεφάλι τους, έλα, τι κάνεις πάλι εκεί, έλα, μέσα στις γόμες σου. Δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει σεβασμός, γιατί θα σεβαστεί το παιδί. Να, η Αντωνία που κάνει μέσα, που είναι μεγάλη, είναι όριμοι άνθρωποι, έτσι, ειδικοί, αλλά και εμείς που είναι σε μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, όταν τους βάλω κάτι που έχει να το δουν με τον εαυτό τους, είμαι ποτέ εκεί, Αντωνία. Φεύγω. Το ίδιο κάνω και στις θεραπείες μου. Φτιάξε αυτό, δες το πώς θα το δεις, άκου αυτή τη μουσική, να δούμε. Και έχω φύγει. Δεν είναι δυνατόν να μισά το καπέλο πάνω σαν το δάσκαλο. Διότι και αυτός έχει αναμνήσεις αρκετές από αυτό το δασκαλίκι. Έτσι. Το λέω μήπως... κάποιος φόβος θα σας κάνει να είστε πάρα πολύ. Όχι. Τα παιδιά, δώστε τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα και απομακρυνθείτε για να πάρουν αυτά τη δύναμη. Εδώ είμαι. Δεν χρειάζεται να είμαι από πάνω. Στόχι, γιατί η δασκάλα μην έχει κι άλλη. Και εκεί παίρνουν ευθύνη περισσότερο, γίνονται πιο πολύ υπεύθυνα, έτσι. Αυτό τώρα θα το πάμε. Εδώ την πρώτη φορά που κάναμε το πρόγραμμα ήταν στην Αγωγή Υγείας, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, γιατί αυτό το πήγαμε και σε έρευνα, για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να σταθμίσει, να μας δώσει την εγκυρότητα της έρευνας, για να διδαχτεί σαν μεθοδολογία και πρόγραμμα. Ήτανε και εδώ μαθητές τρίτης τάξης, εκτός των ροών μαθημάτων τότε.
Πήραμε συνένεση από τους γονείς, όπως καταλαβαίνετε, και από το σχολείο. Εντάξει, ξεκινήσαμε με το Διεθνές Συμβούλιο που ανήκα εγώ έξω και το αντιπροσωπεύω για Ευρώπη και Ελλάδα. Λοιπόν, να το περάσω έτσι λίγο να δείτε, αν και κάναμε μόνο το πρώτο μέρος εδώ, την ασφάλεια. Αυτό το σχολείο του νέου ψυχικού έχει και λίγο με μύτη γονείς και... Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα παιδιά δεν κάναν τίποτα και για να κάνουν στην ώρα τους, να μην χάσουν ένα λεπτό από την αυτοεκτίμηση, κουβαλάγαν όλο το υλικό μόνα τους από πριν. Δεν κάναν διάλειμμα. Γι' αυτό το είπα. Γιατί μου λέγανε ότι δεν κάνουν τίποτα και λέω, καλά, δεν πειράζει. Εμείς στο τμήμα θα τα φέρουμε εμείς, αν δεν τα φέρουν. Σφαίρα, τα είχαν πάει όλα τα υλικά. Δεν είχαμε και αίθουσα. Βλέπετε, κουβαλάνε από αλλού. Έτσι τα μαθαίνουμε να δουλεύουν, χωρίς επάνω τον ειδικό. Είμαστε σε μια γωνία αφανής, στη γωνία να μας βρίσκουν, αλλά μακριά. Οι κανόνες. Έχουμε για το θετικό λόγο τις σπίθες, αυτές τις σπιθούλες. Γράφει το ένα παιδάκι στο άλλο, κληρώνουμε ένα παιδί και του γράφουνε πάντα κάτι θετικό. Και αν δεν είναι θετικό, μου κάνετε πρόχειρο χαρτάκι εκεί. Το είδα να κάνετε και στο σπίτι. Όχι, δεν ανάγκη, ένα απλό, βρε παιδί μου. Γράφουμε λοιπόν τα θετικά. Όταν κληρώνεται ένα παιδί και φυσικά... ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά στην αρχή θα γράψουν αυτά που έχουν ακούσει. Οπότε λέει, όταν είσαι καλό παιδί, θα τα δείτε κιόλας, προχωράει. Είσαι γυαλάκιας. Δεν σε χωνεύω γιατί είσαι Παναθηναϊκός. Διάφορα τέτοια. Οπότε, αφού προχωράμε και έχει πάρει τη σπίθα σε ένα παιδάκι, δεν λέμε τίποτα γι' αυτό. Έτσι θα κάνετε με τις συμπεριφορές που δεν θέλετε. Α, εδώ, ας το αγάπη μου, αυτό δεν είναι μία λαμπερή σπίθα. Δεν μας χρειάζεται. Μέσα στον κουβά των αχρήστων. Προχωράμε. Είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, λες αλήθεια κτλ. Αυτές είναι σπίθες που κρατάει. Ξαναέρχεται μία αρνητική. Πάλι, αυτή δεν είναι λαμπερή, την αφήνουμε εκεί. Δεν λέμε κουβέντα ποιος την έγραψε ή τι έκανε. Στην αρχή δεν ζητάμε και όνομα. Λοιπόν, και αποσύρεται. Το ίδιο είναι και στο σπίτι. Όταν σας λέει, μπορεί να μην είναι θέμα σπίθας, ας πούμε, να σας το πει, σας τι λέει. Αυτό τώρα θα το βάλω στο καλαθάκι, ας πούμε. Δεν είναι λαμπερή σπίθα. Αλλά έχεις και καλύτερα πράγματα να κάνεις. Τα ξέρεις. Αλλά δεν λέω τίποτα. Έτσι. Αυτό κάνουμε. Και να ξέρετε ότι τρίτη δημοτικού, μέσα στη δεύτερη φορά, είχε εξαλειφθεί ο αρνητικός λόγος. Διότι δεν είχε νόημα να πει κάτι αρνητικό. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν έρθει και λέω, Παναγία μου, δεν με αφήνει να σιχάσω λίγο, γιατί έρχονται εδώ και το πληρώνουν. Που έρχεται και κάνει αυτό και λέει εκείνο και τα είπε τον αδελφό του έτσι και βρίζει τη γιαγιά κτλ. Λέω, να σας πω, αφού μιλάει καμιά ώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα θετικό. Κάτι καλό κάνει αυτό το παιδί όλη μέρα. Λέει τίποτα καλό, κάνει κάτι καλό. Άμα θέλει. Ναι, λέω, θα πάτε στο σπίτι και στο ψυγείο σας θα βάλετε ένα άσπρο χαρτί και θα με δείτε μόνο όταν το έχετε συμπληρώσει μέχρι κάτω. Λέει, τι θα γράφουμε. Λέω, αυτό γιατί να γράφει που του λες να γράφει κάθε μέρα. Να γράψεις. Λοιπόν, αυτό που θα κάνεις, λέω, δεν είναι κουραστικό. Είπες ένα καλό. Μπράβο, το έκανες ωραία, με βοήθησες πάρα πολύ στο τραπέζι. Με βοήθησες με τον κόσμο που είχαμε και πήγες και όμως διάβασες, μελέτησες. Ένα. Πήρε το πιρούνι το ένα να το πάει στον οροχήτη. Ένα πραγματάκι. Θα μου βάζετε ένα τικ. Δεν θέλω την πράξη. Όταν θα γεμίσει αυτή η σελίδα με αυτά που κάνει καλά, τότε θα έρθείτε. Οι περισσότεροι δεν έρχονται πίσω. Έχει αλλάξει. Καταλάβατε. Ευτυχώς. Σπάνια πάντως μένει η ίδια η κατάσταση. Και έτσι αρχίζει και ο γονιός και εστιάζει στα θετικά.
Και έτσι και το παιδί εκπαιδεύεται στο θετικό λόγο. Αυτή είναι η σπίθα μας καταπληκτική. Έχω φτιάξει με αποτέλεσμα, επειδή εγώ έκανα το πρόγραμμα πριν το νέο ψυχικό στη Νέα Μάκρη το 90, και κρυφά το κάναμε σαν κρυφό σχολείο, με βοηθήσαν οι δάσκαλοι. Και σπίθες που γινόταν χαμός με τις σπίθες, δίναν στη δασκάλα, δίναν στους φίλους τους. Ήταν πολύ μεγάλο το πανηγύρι. Με φωνάζαν κυρία Σπίθα. Με κυρία Σπίθα σήμερα. Έχει μείνει το παρατσούκλι. Λοιπόν, βλέπετε πως συνεργάζονται μόνα τους. Εμείς μόνο εντολή δίναμε και μένουν μόνα τους. Κοιτάξτε προσήλωση, κάθονται έτσι στο σχολείο, τα γράφουνε. Γιατί άραγε, γιατί δεν τους είναι ενδιαφέρον όπως το δίνουν. Έτσι. Αφήστε προβλήματα που είχαμε εκεί με τους δασκάλους που δεν θέλαν να φύγουν. Τελείωνε το πρόγραμμα και δεν βγαίναν να φύγουν. Και αυτοί είναι. Όχι, τα φτιάχνανε μόνα τους. Όπως θέλανε. Εδώ, ο Θάμνος. Πώς θα κάνουμε. Δεν θα πούμε ένα παιδί δεν παίζει, δεν έχει παρέες. Βάζουμε ένα παιχνίδι και λέμε Θάμνος των δύο. Θάμνος των τρία. Τρέχουνε. Μέχρι που φτάνουν να είναι πέντε μαζί. Με αυτούς τους πέντε θα επικοινωνήσει και θα αρχίσει να κάνει παρέες. Δεν λέμε δεν έχεις παρέες, δεν σε παίζει κανείς. Τελείωσε αυτό. Το ξεγράψαμε εκεί το θέμα. Το χάσαμε. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτά δεν είχαν καλό κοινωνικό και όμως ήταν πολύ δεμένα μετά στην τάξη. Ή κάθε φορά στη συνάντηση βγάζουμε ένα με κλήρο το πρόσωπο της ημέρας και γράφουν όλα τα άλλα τα παιδιά για αυτό το παιδί. Καταπληκτική. Και τον ανεβάζουμε και πάνω. Φροντίζουμε να είναι παιδιά που δεν τα παίζουν, που δεν έχουν παρέες. Εκεί κάνουμε λίγο... Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει. Κάνουμε λίγο χατηράκι. Γιατί είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά να βγουν έτσι. Μετά είναι πολύ ωραίες οι ασκήσεις. Ένα γράμμα για το κουτί μας. Βάζουμε ένα κουτί για να λένε το παραπονό τους, να λένε το θέμα τους, να λένε αυτό που αισθάνονται. Δεν μου άρεσε εμένα, κυρία. Καλά, αυτό ήταν μπελάς, διότι εγώ είχα πάρει μία τάξη από όλα και είχα 180 παιδιά. Το να πάρω γράμμα μες στο κουτί σημαίνει ότι την άλλη μέρα έχω απαντήσει. Έτσι, και ξαναπήγαινα το κουτί γεμάτο. Όχι, ήταν ένα γράμμα στο κουτί μας να μιλήσω απλά. Δεν ήταν μόνο παράπονα. Και πήγαιναμε, τους δίναμε, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα. Απλώς πολλά γράμματα. Είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν. Εκείνο που μέσωσε, ευτυχώς επειδή το είχα και το σχεδιαστικό, όπως βλέπεις, έφτιαξα τέτοια βραδιάκια. Αξίζεις πολλές αγκαλιές για το ότι μου μίλησες για τα συναισθήματά σου και τη στεναχώρια σου. Υπογραφή, ημερομηνία. Ώρα να πούμε τα καλά μας νέα. Μονίμως εστιάζαμε πρώτα στα καλά. Τι έγινε, τι καλό είχαμε χτες. Έτσι. Η τάση των παιδιών, κυρία, με έβαλε τιμωρία. Η μαμά μου έκανε εκείνο. Ναι, και τι άλλο καλό έγινε. Να πούμε πρώτα αυτό. Δηλαδή, μονίμως να ξεκινάμε και το μεσημέρι που κάθεστε ή το βράδυ, δεν ξέρω πότε βρίσκεστε. Καθίστε να μιλήσουμε. Τι καλό έγινε σήμερα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Να μάθουμε να τα εστιάζουμε τα παιδιά στο καλό. Γιατί περνάμε εποχές κρίσης, απελπισίας και πολύ δύσκολες. Έτσι, όντως τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν χειροτερέψει αρκετά για τα μικρά παιδιά. Εμένα μου ήταν αδιανόητο μέχρι το 94, που 92 κάναμε το συνέδριο της αυτοεκτίμησης. Μου είχε κάνει εντύπωση που δεν βλέπαμε, ρε παιδί μου, κατάθλιψη σε 9-10 χρονών. Και τώρα σε 7, 8, 9, 10, κατάθλιψη. Έτσι. Παιδιά τα οποία δεν τροφοδοτούνται, δηλαδή hopeless λέγεται αυτό, δεν λέγεται κατάθλιψη. Παιδιά που έχουν χάσει την ελπίδα τους ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Η καλή συμπεριφορά σε κάνει αστέρι. Είχα τέτοια αίτημα για να γράφω με το όνομά τους πάντα, όχι γενικός και αορίστος. Θαυμάσια συμπεριφορά, ευχαριστώ. Να μάθουμε αυτές τις τρεις λεξούλες που δεν χρησιμοποιούνται στα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Πραγματικά δεν το κάνουμε.
Έτσι. Εάν καμιά φορά που μας ξεφεύγει, γιατί είμαστε κουρασμένοι, μετρήσουμε τι είναι αυτό που λέμε και το συνειδητοποιήσουμε, θα πρέπει και να το καταλάβουμε να το αποσύρουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε στα παιδιά, λες και είναι υποκόμη μας. Δεν είναι ισότιμη, είναι ίση όμως αν υπάρξει. Είναι ανθρώπινη ύπαρξη. Μου είχε τύχει σε μια ομιλία. Πολλά έχουν τύχει, αλλά λέω κάτι που είναι σε ένα δημόσιο. Λοιπόν, είχαμε μπει εμείς στην αίθουσα για την ομιλία. Ένα κοριτσάκι ανοίγει την πόρτα πανικόβλητο. «Η μαμά μου, η μαμά μου, η μαμά μου». Πάει ο διευθυντής ο έξυπνος. Ευτυχώς είχα ένα πολύ καλό δάσκαλο εκεί. Και του λέω, μάζεψέ τον, γιατί θα τα ακούσει. Λοιπόν, πάει και λέει, «Παρκυρά μου το παιδί σου έξω. Εσύ πώς μπήκες μέσα, θα σου πω εγώ, σου βγάλω το αυτί μετά». «Ένα λεπτό», λέω, «ένα λεπτό εδώ. Τι έχει γίνει εδώ, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτά που παίζονται κάθε μέρα και όχι αυτά που ακούμε ότι θέλουμε στο κεφάλι μας. Δεν μου λες, λέω, κυρία μου», και αυτή έλεγε, «τι μπήκες και δεν με αφήνεις να σκάσω να ακούς που για σένα είμαι εδώ, πω, πού τα βρήκε όλα μαζί». Λοιπόν, της λέω ένα λεπτό. Σε μία φίλη σας θα μιλάγατε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί λέει, όχι. Όχι, λέω, γιατί αν της μίλαγες έτσι, πρέπει να ήταν πολύ άρρωστη να σου ξαναμιλήσει. Ποιος θα κάτσει δίπλα σου με αυτόν τον τρόπο, γιατί μιλάς έτσι το παιδί, μπήκε τρομαγμένο. Είναι σε μια αυλή μεγάλου σχολείου στη Νέα Σμύρνη, τεράστιο, και δεν σε βλέπει. Πού να πάει το παιδί, πώς να έρθει. Και της λέω, έλα εδώ αγάπη, κάτσε δίπλα μου εδώ πέρα, αυτό λαχανιασμένο το καημένο. Λοιπόν, δεν λέω γι' αυτό όμως, λέω για τον τρόπο. Και όπως καθόταν εκεί, ας πούμε, και έτσι κάτι τους είχα βάλει, λέω, ζητήστε συγγνώμη σας παρακαλώ από το παιδί. Θα ζητήσω και συγγνώμη τώρα. Ναι, γαϊδούρα, της λέω, θα ζητήσεις συγγνώμη. Κοίτα, γιατί λέω, παρεξηγήθηκες. Με τον τρόπο που μιλάς σου απάντησα, δεν είμαι άνθρωπος που σας έλεγα γαϊδούρα. Καταλάβατε τι σας λέω. Δηλαδή να τα συνειδητοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ που έχω κάνει αυτά για το. Έκανες πολλά και το τάισες και τόντισες και με στερείς. Ναι, τα άλλα όμως ο λόγος γιατί να το τσακίζει. Γιατί τα κάνεις τα άλλα. Και τέτοια. Δεν υπάρχει τέλος στην καλή συμπεριφορά. Μπράβο για τη συμπεριφορά σου. Δεν τονίζαμε ποιος δεν είναι καλά. Δίναμε βραβεία σε αυτούς που τα κάνανε. Οπότε κινητοποιόντουσαν και οι άλλοι. Δεν τους στιγματίζαμε. Λέγαμε, σήμερα είχε μια καλή συμπεριφορά ο Τάκης. Βάζαμε το αστέρι και του δίναμε και το βραδιάκι. Δεν είπαμε, ο Κωστάκης δεν είχε, ο Δημήτρης δεν είχε. Αυτό θα διαφοροποιηθεί μόνο του. Και σίγουρα όλοι μπορούμε να μπούμε στον πίνακα με τα αστέρια και με τα βραβεία. Και αυτόματα τα ίδια τα παιδιά κινητοποιούν τα παιδιά στην αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, τέτοιες σας κισούλες υπέροχες έχουμε, πολύ ωραίες. Τώρα αυτό είναι μια αξιολόγηση, δεν θα το βάλω που το είχαμε για το Πανεπιστήμιο, κάναμε την έρευνα. Περισσότερο από πριν στην αξιολόγηση, 78,3% στη συμπεριφορά που δεν την είχαμε πριν. Πολύ περισσότερο από πριν στα αγόρια, 21,7%. Δηλαδή, αποτελέσματα πάρα πολλά, αλλά τώρα αυτή πρέπει να τη δούμε όλοι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει εδώ να δούμε τίποτα από αυτά που μας ενδιαφέρουν. Τι ώρα θέλετε να φύγετε, κουρασά. Α, τι ώρα είναι. Έχουμε βάλει όριο στο παιδί, τι ώρα θα γυρίσει. Α. Λοιπόν, βάλαμε τους δασκάλους να κάνουν ένα γράμμα στην αρχή της χρονιάς, να περιμένουν αυτό το παιδάκι, ειδικά αυτά που πάνε πρώτη φορά στην πρώτη, να τα χαιρετάνε κάθε πρωί. «Καλημέρα, τι κάνεις, ποιος το έχει δει αυτό το έργο, για να μου πείτε να πάω να το δω κι εγώ». Λοιπόν, μία συνάντηση θα πρέπει να κάνουν το χρόνο τουλάχιστον στο σπίτι τους ή ένα κάλεσμα. Να αρχίσει η επικοινωνία, το κουτί επικοινωνίας βοηθάει να πούν αυτό που δεν μπορούν. Ειδικές ευχές τα θυμόμαστε και τα γράφουμε, γενέθλια, ευχητήρια, ανάρρωση, αν είχε αρρωστήσει.
Να μοιραζόμαστε κι εμείς τον εαυτό μας τα δύσκολα, όχι εμείς είμαστε οι άτρωτοι. Είχα μια δύσκολη μέρα. Σε παρακαλώ, σήμερα είμαι αρκετά λυπημένη, θυμωμένη. Να ξέρουμε ότι τα παιδιά, αν μας δούνε λυπημένους, φοβούνται ότι θα μας χάσουν και επιτίθονται. Δηλαδή, πολλές φορές είστε χάλια, κάνουν αντίδραση και πρόκληση συμπεριφοράς, αλλά είναι γιατί φοβούνται. Θα χάσουν το γονιό. Προτιμούν να σας βλέπουν θυμωμένους, σας βλέπουν ζωντανούς, αλλά όχι λυπημένους. Τσαντήρι, άλλο τσαντήρι έξω. Τα ξέρω, γιατί έχω πολλά χρόνια περάσει εδώ μικρή, με πολύ ωραίες αναμνήσεις, ήταν ο αγαπημένος μου θείος, οι άπαπους. Η Κόρινθος είναι ένας σταθμός για μένα, που όλη την ώρα λέω, δεν ξαναγυρίσω, κάτι γίνεται και με ξαναφέρνουν. Λοιπόν, βάζουμε επίσης ειδικούς χρόνους για να ακουστούν όλα τα παιδιά, γιατί το σχολείο είναι μονόλογος, το ξέρετε. Και δουλεύουμε πάρα πολύ, ένα λεπτό να ακουστείς, θα το πεις από εδώ, θυμώνω όταν μοιράζουν τα πράγματά μου. Λοιπόν, αυτός που θυμώνει και δεν θυμώνει και στεναχωριέται, κάνει κατάθλιψη. Εναντίωση, όχι κατάθλιψη παθολογική, αλλά εναντίωση στο θέμα του θυμού, να μην το εκφράσει, όμως εκφράζει κάτι με εγώ μήνυμα. Εγώ σήμερα έχω θυμώσει πάρα πολύ, γιατί δεν ένιωσες, ας πούμε, τις δικές μου ανάγκες, ενώ έπρεπε να βοηθήσεις και εκεί και εκεί, δεν ξέρω, και έχω ανάγκη. Μιλάω, ναι, βάζω όριο, βάζω κανόνι. Έχω ανάγκη όταν είμαι έτσι, όσο μπορείς να με στηρίζεις, εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σου μιλήσω. Γιατί θα μιλήσω άσχημα. Και μετά λες πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με στήριξες και σεβάστηκες πως ήμουνα. Έτσι χτίζονται οι σχέσεις. Το θυμός κατάθλιψη εναντίωση κατά της θλίψης σημαίνει η κατάθλιψη που λένε. Αν και τον 20ο αιώνα μας τον είχαν πει ότι είναι ο αιώνας του άγχους, δεν μας είχαν πει. 21 το λέγανε ότι είναι ο αιώνας της κατάθλιψης και όντως έχουμε σοβαρά. Δηλαδή σήμερα πεθαίνουν πολλοί και ασθενούν από το θέμα της κατάθλιψης πίσω, με πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Η κατάθλιψη όμως έχει βήματα, δεν είναι να πάρεις φάρμακα, γιατί δεν βοηθάνε κιόλας. Κατεβάζουν πολύ τους υποδοχείς του εγκεφάλου. Είναι να αρχίσεις να μιλάς. Με εγώ μηνύματα. Και να βάζεις όρια. Όχι να μαζεύεις θυμούς μέσα. Έτσι. Επίσης, πρέπει να έχουμε στην έδρα μας, και εσείς μπορείτε να το κάνετε εδώ, ένα χαρτί, όπου μπορούν να ζητούν οι μαθητές ώρα μαζί σας. Κυρία, θα είχα ανάγκη αύριο να μιλήσω περισσότερο. Να το κάνεις προσωπικά, δηλαδή να το κάνετε, για να μην ακούγεται από όλους. Δεν έχουμε και αυτό, να ήταν η ζήλια ψώρα. Λοιπόν, επίσης, κάναμε πίκνικ, θα τα δείτε τώρα πιο κάτω. Τι γίνεται με τα προγράμματα τώρα, γιατί θα μπούμε στο πρόγραμμα να δείτε λίγο. Τα παιδιά προσέχουν περισσότερο, επειδή ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη ενδοπροσωπική έτσι, προσοχή σε αυτά. Δηλαδή, δεν λέμε όλοι είσαστε πολύ καλά αυτό, δεν υπάρχει στην αυτοεκτίμηση. Ο Γιάννης σήμερα έγραψε καταπληκτικά πάνω στη γραμμή. Η Μαρία σήμερα τακτοποίησε εκείνο. Η Ανούλα μοιράστηκε τα παιχνίδια της. Δεν υπάρχει όλοι. Έτσι, όλοι πολύ καλοί. Τι λέει αυτό. Λέει αυτό το The Waltz, η Pink Floyd, ότι μας φτιάχνει τούβλα ενός στίχου ίδια. Προσία είναι τα σχολεία. Τουβλάκια βγάζουν. Έτσι, δεν ισχύουν οι γενικές ανταποκρίσεις και έπαινη στα παιδιά. Γίνονται πιο υπεύθυνα, γιατί διδάσκονται πώς να είναι υπεύθυνα, έτσι, και να παίρνουν υπεύθυνες θέσεις.
Αποδίδουν μαθησιακά γιατί απελευθερώνεται η ένταση του συναισθηματικού εγκεφάλου, μιλάνε για συναισθήματα, παίζουν, εκφράζονται, τα βγάζουν. Θα δείτε και σε δύσκολα συναισθήματα τι ωραία που έχουν γράψει πράγματα. Κατανοούν, συναισθάνονται τους άλλους, επειδή καταλαβαίνουν περισσότερο πια τον εαυτό τους. Τον γνωρίζουν χωρίς ενοχές και χωρίς ντροπή. Έπειτα, ένα μεγάλο θέμα εδώ είναι... Αυτή η κυρία Αδαμοπούλου είναι που είχε πάρει αυτή την τάξη, που σας έλεγα δεν την έπαιρνε κανείς, 5 δάσκαλοι. Έγινε κάτι εκπληκτικό εδώ που δεν το περιμέναμε, με αυτά τα παιδιά, με αυτά που κλέβανε κινητά, με αυτά που δέρνανε. Έτσι, αυτό είναι που σας είπα κι εγώ. Α, δέστε εδώ το πάνω διάγραμμα. Είναι μία λέξη ή μία σκέψη για αγάπη. Και έχουμε αυτή την αρμονία, όχι μόνο στον εγκέφαλο. Είναι ένα σταθμός εδώ που ξεκινάει και πάει σε όλα μας τα κύτταρα. Αυτή είναι η συχνότητα του παρασυμπαθητικού συστήματος, του αργού δηλαδή, που πρέπει να είμαστε σε αυτή τη συχνότητα τον περισσότερο χρόνο της ημέρας, ακόμη και αν μπαίνουμε σε ένταση με τη δουλειά, για να εξασφαλίσουμε την υγεία μας, ψυχική και σωματική. Προσέξτε το δεύτερο. Μία λέξη αρνητική, της απογοήτευσης, ότι σκέφτηκε κάτι της απογοήτευση, αυτό μετριέται... Πώς κάνουμε τα καρδιογραφήματα, αλλά μπαίνει το καλώδιο εδώ και εδώ, στο θύμα, και καταγράφουν τι γίνεται στον εγκέφαλο. Και γίνεται τι είναι αυτό, τι σας θυμίζει. Σεισμός. Earthquake. Δεν έχετε δει σεισμογράφο. Αυτό γίνεται. Με τη διαφορά ότι αυτό δεν μένει εδώ. Αυτό πάει σε όλα σας τα κύτταρα. Εκεί είναι που αρχίζουν ομάδες κυττάρων και γίνονται... unbalance, δεν έχουν ισορροπία έτσι, σε αυτή τη συχνότητα και αρχίζουν και ασθενούν. Και μετά άλλη ομάδα κυττάρων και φτάνουμε στα χρόνια, νοσήματα, νεοπλασίες και τέτοια. Αλλά σήμερα έχουμε και πολλά νευρολογικά, πάρα πολλά αν έχετε δει, κλείσεις κατά πλάκας, νευρολογικές ιστορίες, Πάρκισον, πάρα πολλά. Άλλη επιδημία αυτή, λέει, τι έγινε και ανεβήκαν τα νευρολογικά προβλήματα, έδειξε ο Θεός χαλάζει, λέω, και τους χτύπησε. Τι έγινε, ο ρυθμός που ζούμε, η ποιότητα που χάθηκε, η σύνδεση που δεν υπάρχει, η ανθρώπινη. Η ρόλη να γίνω θυσία για τον άλλον. Γίνεσαι μαμά και πρέπει να πεθάνεις κιόλας με θυσία. Ξεχνάμε τον εαυτό μας, ξεχνάμε τη σχέση μας, ότι χρειάζεται χρόνο και φροντίδα. Έτσι, και αυτές οι υπερβολές με τα παιδιά δεν τους κάνουν καλό. Δεν χρειάζονται το πολύ να τα πνίγετε. Χρειάζονται να σταθερά να είστε εκεί και να ξέρουν ότι τα αγαπάτε. Και θα είναι ευτυχισμένα και είναι ήρεμα τα παιδιά όταν ξέρει ότι κάνετε πράγματα για εσάς. Τα βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά και χαμογελάει. Πιάνουν τον καζέ. Πιάνονται από τις πλάτες. Προχωράνε. Αυτά δεν είναι που είναι να μάθουν στη ζωή τους. Τι άλλο. Όλα τα άλλα θα τα μάθουν. Να πάω, γιατί έχει ωραία εδώ με τα... Αυτά είναι που σας είπα κιόλας. Είναι η εργασία της κυρίας Αδαμοπούλου σαν σύμβουλος. Οι σπίθες μας πάντα εκεί, τις κόβουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, κληρώνεται. Εγώ θα έκανα... Που το έχω κάνει κιόλας. Τέτοιες σπίθες έχω πάρα πολλές και με τα παιδιά που είχα. Και με είχαν σώσει μία σπίθα και το βράδυ, μία και το μεσημέρι, μία και στο μπάνιο που γινόταν ιστορία. Και γενικά είχα σπίθες για τους φίλους που ερχόντουσαν, για τους γνωστούς. Άλλος μου έφερνε ένα παιδί από το σχολείο, άλλος πήγαινε και μου έπαιρνε κάτι επειδή δούλευα και πολύ. Και είχα τις σπίθες και με έκανε πολύ καλύτερο άνθρωπο αυτό. Εκτός ότι με παίρνουν μεγάλοι άνθρωποι. Κυρία Μαρία, τώρα είναι κοντά 90. Μου λέει, σου έχω θυμώσει, δεν έχω σπίθες τελευταία. Δεν έχουμε βρεθεί καιρό. Θέλω σπίθες, λέει, μου λείπουνε. Που δεν τα έχει ακούσει από τα παιδιά τους. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς ξεκίνησε. Ξεκινάμε με ένα λόγο όπου δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
είσαι καλό παιδί, είσαι κακό παιδί. Έτσι. Ξεκίνησα λοιπόν στην τάξη αυτή και τους έλεγα όταν πήγα. Η Ταλιμπάν τους έλεγε οι άλλοι τότε και λέω, δεν θα λες Ταλιμπάν. Τα σπουδαία παιδιά που φύγανε από αυτό που κάνανε. Λοιπόν, και πήγαινα εκεί και λέω, πώς νιώθεις, καλά. Πώς νιώθεις, άσχημα. Πώς νιώθεις, καλά. Τι είναι αυτό ρε το καλά, λέω. Τι είναι το καλά και τι είναι το άσχημα. Είσαι θυμωμένος, είσαι ευτυχισμένος, είσαι χαρούμενος. Πού να το ξέρουν αυτό το λεξιλόγιο. Μιλάμε ότι στο δημοτικό πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά στα feelings, στα συναισθήματα, τουλάχιστον 3.000 λέξεις. Και υπήρχε το καλά, και όχι μόνο σε αυτά, και στην 5η-6η που δούλευα πριν στη Νέα Μάκρη στο πρόγραμμα, αυτό υπήρχε. Και αρχίσαμε να διδάσκουμε συναισθήματα, αναγκαστικά. Έτσι. Γιατί και εμείς ίσως τα λέμε. Αφού λοιπόν γινόταν αυτό που κληρονόταν ένα παιδάκι και αφού έβλεπε ότι η σπίθα που είχε αρνητικό δεν είχε νόημα, την πετάγαμε, δεύτερη φορά δεν ξαναπαρουσιαζόταν αρνητικός λόγος. Να πώς αλλάζουν. Και μετά στους 3 μήνες αυτή η τάξη που είναι απίστευτο τι είπανε, δηλαδή μας διδάξανε, βγήκαν στα σοφά, η σοφία των παιδιών αυτά τα παιδιά. Μετά από 3 μήνες άρχισε ο λόγος να ανεβαίνει και να αναπτύσσεται, που δεν υπήρχε. Άλλο από το καλό παιδί, κακό παιδί, γελάς πολύ. Είσαι καλό παιδί, έξυπνη, όμορφη, καλόκαρδη. Κοιτάξτε πώς ανεβαίνει ο λόγος, είναι εκπληκτικό, μόνο με τις πίθες. Σε αγαπώ πολύ, καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκυριακό. Είσαι όμορφη, έξυπνη, έχεις χιούμορ. Μερικές φορές μου σπάς τα νεύρα, όμως μόνο με σένα νιώθω τόσο πολύ κοντά. Ειλικρίνεια. Μου σπάς τα νεύρα, όπως το έχει ακούσει. Αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι και ένας άνθρωπος δικός μου, έτσι. Στην αρχή σε πέρασα για σπασικλάκι, επειδή τα φυτά που λέγαμε εμείς. Τώρα όμως νιώθω κάτι που μου λέει ότι μπορώ να σε εμπιστεύομαι. Είσαι πάντα χαρούμενη. Λες πάντα την αλήθεια και αυτό μου αρέσει πολύ. Κοιτάξτε πώς ανεβαίνει τώρα. Είσαι τίμια και ειλικρινή. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μου είχες γράψει όταν ήταν η δική μου σειρά. Θέλω να είσαι... Μόνο σπίθες, Αντωνία, μόνο σπίθες το κάνουν αυτό. Σε ένα μήνα. Θέλω να είσαι πάντα χαρούμενη. Θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Να το ανθρώπινο που λέμε. Είσαι καλή μαθήτρια, καλό παιδί, χαίρομαι τόσο που είμαστε φίλες, αγαπώ πολύ. Όταν είμαι λυπημένη, εσύ με το χιούμορ σου με κάνεις και γελάω. Όταν θυμάμαι τα αστεία σου στο σπίτι, ξεκαρδίζομαι. Τι κάνει η παρέα, και πόσο σημαντικός είναι ο φίλος. Έρχεσαι πάντα με καλή διάθεση στο σχολείο. Δεν σε έχω δει να παραφέρεσαι και γι' αυτό σε συμποθώ πολύ. Λοιπόν, προχωράει, είσαι ξεχωριστή και με καλή καρδιά. Νομίζω πως αν δεν σου έγραφα σπίθα, ένα πάρα πολύ παιδί με πολλές δυσκολίες και πολύ επιθετικός, νομίζω πως αν δεν σου έγραφα σπίθα, δεν θα στο έλεγα ποτέ. Πέρσι έγινε κάτι που μας απομάκρυνε πολύ. Φέτος με κάνεις και γελάω και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Χρειάστηκα πολύ καιρό να το διαπιστώσω. Εμείς δεν ξέρουμε να λειτουργήσουμε έτσι σχέσεις, Τώρα δεν ξέρω αν είναι σε αυτό. Ακούστε τι είπανε και πώς επανόρθωσαν πράγμα. Νομίζω είναι σε αυτό ή σε κάποιο άλλο PowerPoint. Γιατί 8 χρόνια το κάναμε αυτό, δωρεάν τελείωσε εμείς εκεί οι δύο. Αλλά είχαμε και καλή υποστήριξη από το διευθυντή και από τους δασκάλους. Λέει ένας. Ευτυχώς που δεν μας πήραν οι 5 δάσκαλοι και γνωρίσαμε την κυρία Ασπασία και την κυρία Σίμου. Ευχαριστώ τη ζωή, λέει, που δεν μας πήραν οι 5 δάσκαλοι. Και εμείς έχουμε μία απόρριψη με κάποιον ή κάτι, ένα πρόβλημα και το έχουμε εσαΐ και το σκεφτόμαστε. Ακούστε πώς επαναδομήσανε την εμπειρία και την είδαν θετική. Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε καταφέρει. Εγώ τουλάχιστον μέχρι τα 40 τέτοιες επαναδομήσεις γρήγορες δεν τις έκανα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι αυτός είναι ο λόγος. Να δούνε το ό,τι συμβαίνει ως θετικό, γιατί κάτι άλλο μας περιμένει πιο καλό.
Πόσες φορές κολλάτε και λέτε, όχι, αυτό ήθελα, μωρέ, αυτό δεν το βρήκα, αυτό το φόρεμα, το χάσα. Και μένετε εκεί, ότι το χάσατε. Και πολύ πιο κάτω και δίπλα σας μπορεί να υπάρχει ένα που να είναι περισσότερο αξιοποιήσιμο για εσάς και καλύτερο. Δεν πειράζει που είσαι Παναθηναϊκός, είσαι καλό παιδί. Ενώ ξέρετε τι πόλεμοι γίνονται, έτσι, με τις ομάδες και φασαρίες. Και εγώ πήρα γάμο, δεν έχει τίποτα. Ακόμη και αν δεν στο έδειχνα, σε αγαπούσα πολύ. Όταν χωρίστηκαν οι τάξεις, στεναχωρήθηκα πολύ. Είσαι γλυκιά, καλόκαρδη και φιλότιμη. Εδώ ξέφυγε κάτι, διότι έπρεπε να χωριστούν οι δύο τάξεις, αυτή η περιβόητη τάξη. Γιατί ακούγανε οι άλλοι γονείς ότι γίνεται εκεί το πρόγραμμα και είχαν όλοι βάλαζανε βίσματα και τέτοια να τα πάρουμε σε αυτήν. Ναι, δεν γινόταν, τη χωρίσαμε. Όμως τι γίνεται, άρχισε να υπάρχει βία και θυμός. Και εγώ θυμάμαι τότε έλειπα 22 μέρες εξωτερικό και δεν ήθελα να με ενοχλήσει, δεν μου το είχε πει. Και γυρίζω και μου λέει, γιατί ρε παιδί μου, κάναμε τόση δουλειά και έχει γίνει αυτός ο χωρισμός των τάξεων. Την πήρε ένας άλλος δάσκαλος, ο οποίος ήθελε και αυτός από τη δική μου μαθήτρια να δουλέψει αυτοεκτίμηση. Όμως τι γίνεται, γιατί έγινε όλο αυτό. Γιατί δεν τα σεβάστηκαν τα παιδιά. Δεν τα ενημερώσαν ότι πάει να χωριστεί η τάξη. Ναι, και έτσι γίνεται. Άμα χωρίσουν τάξη δεν ενημερώνουν. Και λέω, γι' αυτό έχετε τόση επιθετικότητα. Τα άλλα γίνανε άρρογκαν, εμείς κάνουμε με την κυρία Σπανσία, εσείς δεν έχετε. Ο άλλος ένιωσε ακόμη πιο ανεπαρκής ο δάσκαλος. Και γενικά δεν είχε μιληθεί ο θυμός τους που χωρίστηκε η τάξη, δεν ρωτήθηκαν. Και όταν γύρισα, της λέω, μου λέει, και τι να κάνω, και έχουν αντιδράσει και γονείς, λέω, να πάρεις την ευθύνη σου και να πεις ότι έκανες λάθος. Ότι δεν το είχε σκεφτεί αυτό και όντως είναι λάθος. Και μπροστά στα παιδιά αυτοί και ο άλλος δάσκαλος ζητήσαν συγγνώμη, ζήτησε και ο διευθυντής. Και πραγματικά ισορρόπησαν τα πράγματα εκεί, γιατί δεν ήταν και τόσο εύκολα. Και μετά τα άλλα παιδιά της κυρίας Άσπρας, βοήθαγε εκεί το δάσκαλο, πήγαινε και έκανε τη βοηθό στην αυτοεκτίμηση. Έτσι είναι. Δεν αντιδρούνε ποτέ τα παιδιά παράλογα, έτσι. Κάτι έχει γίνει εκεί, κάπου δεν τα έχουμε σεβαστεί, κάπου δεν τα ενημερώσαμε και τους καπηλώνουμε πράγματα. Παιδιά, κοιτάξτε που έχουν πιο πολύ δυσκολία. Αν και θα ήθελα να σου γράψω πολλά θετικά κάθε μέρα, με σταματάει κάτι. Είναι ένα παιδί που δεν παίρνει θετικά, οπότε δεν είναι και το φαΐ του. Συναισθηματική ανορέξια. Πώς να το δώσει όταν δεν τα ακούει, είσαι πολύ καλό παιδί όταν θέλεις. Μερικές φορές νιώθω ότι έχεις δύο πρόσωπα. Είσαι και καλός ζωγράφος του πέντε <5-10. Είσαι καλός στους υπολογιστές. Είναι αυτός που λέγαμε που είχε δυσκολίες και δεν έκανε και παρέες με κανέναν, ναι. Πολύ άρρωγκαν το παιδί αυτό, γιατί είχε φάει πολύ επίθεση. Είσαι καλός στους υπολογιστές και γι' αυτό σου ονομάσαμε hacker της τάξης. Αλλά τον ίδιον δεν τον έπαιζε κανείς, δεν τον θέλανε. Ούτε αυτός πήγαινε κοντά. Νομίζω ότι μέσα σου κρύβεις έναν άλλο εαυτό και θα ήθελα να μου τον δείξεις. Ξέρεις να χρησιμοποιείς καλά τον εαυτό που δεν σου ανήκει και αυτό με μπερδεύει. Την Τετάρτη πια. Άκους λόγο, πανεβάσαμε. Ούτε γυμνάσιο. Λοιπόν, εδώ λέμε πώς δουλεύουν οι πάντα κανόνες, το βλέπετε. Τους κανόνες στην τάξη τους φτιάχνουμε σε συνεργασία με τα παιδιά. Δηλαδή, παιδιά, θα πρέπει εδώ να προστατέψουμε το χρώμα, τις καρέκλες μας, τα τραπέζια μας. Ποιοι να μην παίρνουμε τη σειρά του άλλου, να περιμένουμε να μιλήσουμε στη σειρά μας. Ποιοι κανόνες νομίζετε ότι θα μας βοηθούσαν. Οπότε, το κάθε ένα παιδί το γράφει μόνο του. Κοιτάξτε πόσο ευθύνη του δίνουμε. Προσπαθούμε να μην έχουν αρνητικούς συνδέσμους. Εδώ ένας του ξέφυγε. Θέλω όταν εγώ μιλάω, τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης να κάνουν ησυχία. Θέλω όλοι μας να σεβόμαστε τη δασκάλα μας.
Θέλω όλοι μας να ακούμε το συμμαθητή μας που διαβάζει ή που μιλάει. Θέλω όλοι μας να λέμε τις ιστορίες μας, τις απορίες μας στη δασκάλα μας. Δεν θέλω να διακόπτουμε το μάθημα. Μόνο εδώ έγραψε δεν. Είχε προχωρήσει και ο λόγος ο θετικός. Θέλω. Δεν θα βάλουμε δεν θέλω. Το είχαν καταλάβει αυτό. Αφού γράψουν λοιπόν τα παιδιά τις προτάσεις τους, η δασκάλα αποφασίζει πάλι με όλα τα παιδιά ποια στοιχεία θα κρατήσει από τους κανόνες. Και λέμε, ξεκινάμε με αυτούς τους κανόνες, συμφωνούμε όλοι. Και πάλι, αν προκύψει μια άλλη ανάγκη να βάλουμε κανόνα, θα βάλουμε άλλον. Έτσι. Και οι κανόνες είναι ευέλικτοι. Μπορούμε να τους αλλάξουμε, τους λέμε. Δεν είναι τίποτα που δεν αλλάζει.